Διαμαρτυρίες του Κουσάβελου. Τελικά ο διαιτητής του τη χάρισε την κίτρινη κάρτα, του την έδειξε. Τον είχε σημειώσει στο πρώτο ημίχρονο για διαμαρτυρία πάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν του τη χάρισε, του δείξε την κίτρινη κάρτα. Την μπάλα από τα δεξιά τώρα την έχει ο Σύνος. Ο Σύνος δίνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Κόβει εκεί. Ένα φάουλο εκεί που γίνεται σκληρό από τον Καψάλη. Εκνευρισμός τώρα στο στρατόπεδο των Λεγενών μετά από την κίτρινη κάρτα του Κουσάβελου. Μια βαθιά παλιά τώρα προς το Δανιάς. Έγινε αλλαγή ο Δανιάς στη θέση μάλλον του Κυράκη. Ο Μουγκός τη δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς το Φωτόπουλο, κερδίζει και ένα φάουλ από τα παρέμβαση του Τζάτζου. Το φάουλ δεν θέλει στο χώρο του κέντρου ο Μουγκός. Στον Κουσάβελο, ο Κουσάβελος δίνει, προσπαθεί να δώσει τον Ευαγγελιστή, επεμβαίνει πέρα ο Κούτρης. Ο Φωτόπουλος κερδίζει τη μονομαχία. Καψάλης νέο φάουλ απάνω στο Φρύσιλα. Τον Άφλιο μέχρι αυτό το λεφτό έχει καταφέρει αυτό που ήθελε, να έχει πάρει το θεμητό αποτέλεσμα, να έχει εκνευρίσει την αντίπαλη ομάδα και να κερδίζει τις περισσότερες κόντρες στο χώρο του κέντρου. Ελέγχουν τώρα οι παίχτες του Άφλιο την μπάλα, ένα γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τελικά επεμβαίνει ο Ρούμπης εκεί, διώχνει την μπάλα. Ήτανε τρακαρμένη μουσούδα του! Από τα αριστερά τώρα ένα πάγι out, ετοιμάζεται να τελευτελέσει ο Τσέλος. Εκτελεί ο Τσέλος τον Καραγιαννάκη, το Σάκη. Σάκης πάλι στο Τσέλο. Τσέλος προσπαθεί να περάσει και πέρα ανάμεσα από τρεις, δεν τα καταφέρνει, του κλέβει την μπάλα ο Δελογιάννης. Ο Δελογιάννης ανοίγει ωραία την μπάλα στον Κοκκόνη. Τελικά ένα φάουλ που κερδίζει έπειτα από φράγμα που το έκανε εκεί πέρα ο Φωτόπουλος. Ένα φάουλ γύρω στα 5 με 6 μέτρα έξω τη μεγάλη περιοχή του Ηλιακού Λεχενών. Φορά ο παίκτης του Ναυπλίου, ο Κούτρης μάλλον, αφήνει την μπάλα, το εκτελεί καλοτραβηγμένο, η μπάλα προς κάποια σώματα αμυντικών της ομάδας των Λεχενών και κατευθύνθηκε προς τα αριστερά εκεί, ελέγχει ο Λιάπης. Ο Λιάπης γεμίζει πολύ βαθιά την μπάλα προς το Σταυρόπλο, κόβει ο Φωτόπουλος εκεί, η μπάλα όμως κατευθύνεται προς τον Δάνη. Ο Δάνης κοντρόλπος πέρασε τελικά ο Δάνης από εκεί, αλλά η μπάλα με την υπόδειξη του επόπτη έχει βγει out. Καραλάγκας, κακή εκτέλεση του out και η μπάλα πλάγια ό,τι υπέρ της ομάδας των Αφλίου και αριστερά, στο χώρο του κέντρου. Τίποτα το ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γαλάνης κερδίζει την μπάλα, τη δίνει στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης επιτόπια τρίπλα, δίνει πολύ ωραία στον Καψάλη. Σε θέση offside όμως ο Καψάλης, αν και το control που έκανε δεν ήταν καλό. Υπόδειξε το επόπτη και αμέσως ρίχθηκε από το διαιτή Λαδά το offside. Λάθος, και να ο Γαλάνης. Και να ο Γαλάνης και δίνει την μπάλα στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης σουτάρει και είναι το 2-1. Είναι το 2-1 έπειτα από το λάθος και την αδράνεια της άμυνας του Ναυπλίου. Και ο Ηλιακός μπαίνει πάλι στο παιχνίδι. Ενώ θέλει περίπου 10 λεπτά να λήξει ο αγώνας. Ένα λάθος
Κουρούμπι της ομάδας Ναφλίου. Το γύρισμα προς τον τερματοφύλακα Ρόζη δεν ήταν τόσο καλό. Επενέβη εκεί πολύ ωραίο ο Γαλάνης. Πέρασε τον τερματοφύλακα Ρόζη, κόβει την μπάλα στο Καραγιαννάκη το Σάκη. Και επερχόμενος Καραγιαννάκης με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ναφλίου. Ένας όμορφος συνδυασμός από το Γαλάνη και τον Καραγιαννάκη επέφερε τον γκολ του Ηλιακού. 2-1 το σκορ και ενώ υπολείπονται 10 λεπτά. Αναθερμάθηκαν οι ελπίδες του Ηλιακού Λεχενών για κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Λάθος του Σύνου τώρα όμως ο Κοκκόνης. Ένα σουτ του Κοκκόνη και η μπάλα. Τελικά κόρνερ. Κόρνερ μετά από παρέμβαση του Καραλάγα. Έσκασε η μπάλα μπροστά στον Καραλάγα. Τον οματοφύλακας έκπληκτος πετάχθηκε τελευταία στιγμή και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει από τα δεξιά ο Σταυρόπουλος. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο από την άλλη πλευρά. Κεφαλιά, εκπληκτική απόκριση του Καραλάγα. Κεφαλιά. Τελικά ο Δάνης γεμίζει, κάνει νέο γέμισμα. Ο Καραγιαννάκης ο Σάνης αλλάζει στον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστής μια παλιά προς τον Γαλάνη. Τελικά ήταν η παλιά πολύ δυνατή. Δεν την προλαβαίνει. Μια εκπληκτική απόκριση που έκανε ο Καραλάγα στην κεφαλιά που έκανε ο Σταυρόπουλος στο κόρνερ που εκτέλεσε η ομάδα του Ναφλίου. Τελικά η μπάλα βγήκε από το καρέ του Ηλιακού και ο Ναφλίου έχει κερδίσει ένα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που εκτελεί ο Κούτρης. Την μπάλα την κερδίζει ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής δεν καταφέρει να κάνει κάτι καλό. Τελικά ο Φωτόπουλος ελέγχει προς τα πίσω. Τρέχει και ο Δάνης να μαρκάρει το Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος δίνει πολύ ωραία στο Τσέλο. Ο Τσέλος αποφεύγει με τρίπλες ένα παίκτη του Ναφλίου. Δίνει στον Καψάλη. Καψάλης δίνει στο Σύνο, στον Καραγιαννάκη και τον Γιώργο. Ο Καραγιαννάκης και ο Γιώργος στο Μουγκό. Ο Μουγκός προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα προς τον Γαλάνη. Τελικά παρέμβαση του Μούρκα και η μπάλα είναι πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού. Πλάγιο out που εκτελεί ο Μουγκός στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης πέρασε πολύ ωραία ανάμεσα από δύο. Δίνει την μπάλα στον Καψάλη. Καψάλης από τα αριστερά και όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λαχιών περνάει ανάμεσα ο Καψάλης από δύο παίκτες. Τελικά η προβολή εκεί του Καρέλη και ένα νέο φάουλ. Ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά τερματοφύλακα Ρόζη. Ενώ οι φύλαθλοι του Ηλιακού Λεχενών παροτρύνουν τους παίκτες τους για την επίτευξη του δευτέρου τέρματος και υπολείπονται περίπου 7 λεπτά για να λήξει ο αγώνας. Ένα φάουλ σε πολύ καλή μεριά για τον Ηλιακό Λεχενών. Ο Καψάλης είναι κάτω στο χώμα. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το coach ομάδος στο κύριο Μηχανό. Ο διαιτής έτοιμος να σφυρίξει. Έδωσε το σφύριγμα. Ετοιμάζεται ο Μουγκός. Πλασαριστά στο πρώτο δοκάρι. Κόβει τελικά ο Ρούμπης. Η μπάλα έρχεται στον Γαλάνη. Ο Γαλάνης αλλάζει πολύ ωραία προς τα δεξιά στο Τσέλο. Ο Τσέλος κάνει νέο γέμισμα εκεί. Και η απόκριση του τερματοφύλακα του Ρόζη. Έπεσε απάνω του Ογκουσάβελος και γέρος τερματοφύλακας του Παναχή το παιχνίδι. Ο Καψάλης τώρα στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να αλλάξει μια παλιά. Τελικά ο σύνολος ελέγχει την μπάλα. Ένα φάουλ που κερδίζει. Ο Φωτόπουλος αλλάζει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Στο Τσέλο. Ο Τσέλος γεμίζει την μπάλα προς τον Γαλάνη. Τελικά κακό κόψιμο του Σταυρόπουλου. Η μπάλα στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κοντρολάρει ωραία την μπάλα. Γυρνάει. Πού να τη δόκι μου, στον Γαλάνη. Ο Γαλάνης δίνει πίσω στο Σύνο. Κακό κοντρόλ του Σύνου. Τελικά επεμβαίνει ο Γαλάνης. Κερδίζει την μπάλα. Ο Γαλάνης αλλάζει δεξιά προς το Τσέλο. Ο Τσέλος ελέγχει από εκεί, κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Καραγιαννάκη το Σάκη. Κόβεται αυτός. Και ο Τσέλος έπειτα από την πίεση του Δάνη γυρνάει στον τερματοφυλακά τον Καραλάγα. Καραλάγα στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος δίνει στον Καραλάγα. Καραλάγας, βολέ. Εκεί που κατευθύνεται η μπάλα είναι ο Κουσάβελος. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουσάβελος, αλλά η μπάλα κατευθύνεται πλάγιο out. Ο Μούρκας ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out, το έχει αφήνει στο Κούτρι. Ο Κούτρης εκτελεί το πλάγιο out, παίρνει την κεφαλιά ο Σταυρόπουλος, η μπάλα κατευθύνεται στο Φωτόπουλο, ο Φωτόπουλος κερδίζει για αυτό την κεφαλιά, ο Καψάλης νέα κεφαλιά, σε αντίπαλο όμως η μπάλα. Η μπάλα την έχει ο Λιάπης, μαρκάρεται δυναμικά από το
Γκαραγιαννάκη την μπάλα δεν έχει ο Καλάνης. Ο Καλάνης δίνει πολύ ωραία παλιά, αλλά την προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Καυσάλης. Ο Φωτόπουλος τώρα έχει την μπάλα. Φωτόπουλος γεμίζει την μπάλα, προσπαθεί να την πάρει ο Καραγιαννάκης. Ένα πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών για από τα δεξιά. Γαλάνη στο Τζέλο. Και θα πέρανε παιχνίδι. Ο Τζέλος δίνει στον Καψάλη. Καψάλης μαρκάρεται, αλλά κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Κούτρι. Ένα φάουλ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Τσέλος. Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή του Ναυπλίου. Πηδάει εκεί ο Καραγιαννάκης ο Γιώρης, δεν παίρνει την μπάλα. Ευαγγελιστής δίνει στον Καραγιαννάκη το Σάκη. Κακό κοντρόλ του Καραγιαννάκη του Σάκη, απομακρύνει με μία ο Καρέλης. Καραλάγας έχει βγει πολύ από την εστία του. Νέο γέμισμα του Καραλάγα. Μουγκός δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος πατάει την μπάλα. Δίνει στον Καραλάγα. Καραλάγας, Ευαγγελιστής. Έλα, δικό σας! Σταυρόπλος ελέγχει από τα δεξιά. Έλα. Πολύ δυναμικά πέφτει απάνω το Κουσάβλος, τελικά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Αλλάζουν ωραία η παίκτες του Ναυπλίου την μπάλα. Ο Κούτρης έχει την μπάλα. Την αλλάζει πολύ ωραία δεξιά στο Σταυρόπλο, αλλά είναι δυνατή παλιά, δεν την προλαβαίνει και κατευθύνεται out. Τρία λεφτά με το χρονόμετρο το δικό μου, να λήξει ο αγώνας και το Ναύπλιο προηγείται με 2-1. Ο Φωτόπουλος γεμίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου στον Ευαγγελιστή, κάνει το κοντρόλ ο Ευαγγελιστής, την μπάλα την έχει ο Σταυρόπουλος, πατάει πολύ ωραία την μπάλα προς τα πίσω, τη δίνει στο Ρούμπι. Ο Ρούμπις αλλάζει το παιχνίδι προς τα δεξιά, προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ναυπλίου. Είναι αργά τώρα που τώρα είναι αργά. Και ο Φρίζιλας ένα βαθύ γέμισμα. Εκεί σπρώχνει ο παίκτης του Παναφυλιακού ο Δάνης τον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Ο Καραγιαννάκης Γιώργης αλλάζει το παιχνίδι από τα αριστερά, δίνει στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος τη δίνει με στο Καραλάγα. Νέο γέμισμα του Καραλάγα. Εκεί που βρίσκεται ο παίκτης ο Φρίζιλας του Ναυπλίου, ο Καραγιαννάκης παίρνει την κεφαλιά, κερδίζει πάλι δεύτερη φορά την κεφαλιά, δεύτερη προσπάθεια. Ο Καψάλης τώρα από τα δεξιά, Καψάλης δίνει στον Καραγιαννάκη το Σάκη. Τελικά κόβεται αυτός, ο Σύνος, αφήνει έξυπνα την μπάλα, δίνει στο Φωτόπουλο. Ο Σύνος προς τον Καραγιαννάκη το Σάκη. Καψάλης τώρα, ετοιμάζεται, γίνεται η προβολή, γίνεται ένα σουτ. Τελικά η ομάδα του Ναυπλίου βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Σταυρόπουλος δίνει στο Δάνη. Δάνη προσπαθεί να δώσει Σταυρόπουλο. Κόβει εκεί πέρα πολύ ωραίο ο Σύνος. Ο Σύνος όμως κακό και η λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει την ομάδα του Ναυπλίου να νικάει τον Ηλιακό Λεχενών.